Απολογιστική ομιλία για τα 2,5 έτη της Δημαρχίας στο Δήμο Νέστου πραγματοποίησε το απόγευμα της Τετάρτης ο Δήμαρχος Νέστου Βαγγέλης Τσομπανόπουλος στο Δημοτικό Θέατρο Χρυσούπολης, παρουσία όλων των Δημοτικών του Συμβούλων καθώς και αρκετών κατοίκων της περιοχής. Να πω ότι σήμερα είναι ένα προγραμματισμένο ραντεβού που κάνει η Δημοτική Αρχή εδώ και δεύτερη φορά από την ώρα που αναλάβαμε τη διοίκηση. Θεωρούμε ότι είναι υποχρέωσή μας να ενημερώσουμε πρώτα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που μας στηρίζουν και είναι δίπλα μας και ενημερώνουν τον κόσμο. Και κατά δεύτερον όσους πολίτες θέλουν να είναι κοντά να ακούσουν τα έργα και τις ημέρες των 2,5 χρόνων αυτής της Δημοτικής Αρχής. Να πω ότι εμείς το κάναμε και είμαστε ανοιχτοί στον κόσμο και την εποχή που ήμασταν και στην αντιπολίτευση. Δηλαδή κάθε χρόνο είχαμε καθιερώσει εδώ στο Δημοτικό Θέατρο να ανακοινώνουμε τις δράσεις που κάναμε έστω και σαν αντιπολίτευση. Πόσο μάλιστα τώρα που έχουμε την ευθύνη αυτού του Δήμου και θα πρέπει λοιπόν να ενημερώσουμε τον κόσμο για ό,τι πραγματικά έχουμε κάνει αυτά τα 2,5 χρόνια. Να πω επίσης ιδιαίτερη μνήμα θα κάνω στους ανθρώπους της τεχνικής υπηρεσίας, γιατί ξέρετε πολύ καλά, σε ένα Δήμο η τεχνική υπηρεσία είναι η Ραχοκοκαλιά, όπου πια δεν αξίζει πια να το λέμε, το έχουμε πει χίλιες φορές, παλεύουμε με δύο πια μόνο υπαλλήλους. Δηλαδή όταν ο Δήμος είχε ξεκινήσει με 15 και 12 όταν αναλάβαμε, ξέρετε ότι την πρώτη μέρα που αναλάβαμε έφυγαν αρκετοί πολιτικοί μηχανικοί μετά από παρέμβαση της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, με αποτέλεσμα αυτή τη μέρα και αυτή την ώρα που μιλάμε να δουλεύει ο Δήμος με δύο μόνο μηχανικούς. Θα αναφερθώ και παρακάτω, αλλά θέλω να θίξω για να το καταλάβουμε. Ο κάθε πρόεδρος, ο κάθε συμπολίτη ζητάει έργο, ζητάει παρέμβαση, ζητάει δρόμο, ζητάει ένα πεζοδρόμιο. Για όλα αυτά λοιπόν που λέμε, χρειάζεται μια τεχνική έκθεση να γίνει από κάποιον μηχανικό που εμείς δεν έχουμε. Το πιο σημαντικό κομμάτι της ομιλίας του κυρίου Τσομπανόπουλου βασίστηκε γύρω από το θέμα της γεωθερμίας, όπου ο Δήμαρχος Νέστου χαρακτηριστικά δήλωσε πως γύρω από το συγκεκριμένο θέμα έχει χυθεί πολύ μελάνη. Πολύ μελάνη έχει χυθεί. Δύο κουβέντες θέλω μέσα από τη σημερινή μας κουβέντα. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για την περιοχή. Ναι, η προηγούμενη διοίκηση το ενέταξε, κανένας δεν αμφιβάλλει. Είχαν και άλλοι βέβαια πριν ακόμα από την προηγούμενη διοίκηση την ιδέα για τη γεωθερμία, δεν υπήρχε θεσμικό πλαίσιο. Παρ' όλα αυτά, με το που αναλάβαμε 1 Σεπτέμβριο 2014, πρώτο μου μέλημα, γιατί είχε γίνει μεγάλος δώρος για αυτή τη γεωθερμία, έπρεπε να πάω να δω ποιο είναι το έργο αυτό. Μαζί με τους συνεργάτες λοιπόν, αυτό που διαπιστώσαμε ήταν δύο μικροί κίσκοι που θα λειτουργούσαν σαν αντιλιοστάσια. Τίποτα άλλο δεν είχε γίνει μέχρι και την ώρα. Έτσι λοιπόν θα έπρεπε από 1 Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2015, δηλαδή σε 16 μήνες, να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί ένα έργο 10 εκατομμυρίων. Γιατί αλλιώς καταλαβαίνετε τι θα σήμαινε. Βέβαια, αυτό το λάθος το τραγικό που είχε γίνει, κάναμε ένα έργο σημαντικό για τον τόπο χωρίς να έχουμε εξασφαλίσει πελάτες. Μάλιστα για το θέμα της γεωθερμίας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, δεν αποκλείεται να έρθουν άλλες δύο γεωτρήσεις στο Δήμο Νέστου, πράγμα που σημαίνει ότι αναμένονται και νέοι επενδυτές στην περιοχή. Επειδή ήρθε η διαχειριστική αρχή και ο συγχωρημένος του Περιφερειάρχης, επειδή του είχε πιστέψει ο κ. Παυλίδης, ήρθε και το είδε και το πίστεψε και είδε και η διαχειριστική αρχή, πάλι μας είπε: προχωρήστε, Δήμαρχε, φέρτε τον Ιταλό, δώστε τη δεύτερη γεώτρηση και εμείς είμαστε εδώ. Άνοιξε ήδη μέτρο στην περιφέρεια, προκειμένου να υποβάλουμε νέα πρόταση και είμαστε η μοναδική υποψήφια, σα πληροφορώ, για να κάνουμε να πάρουμε κι άλλες δύο γεωτρήσεις στο Ελατινό. Να γίνει κι άλλο νέο έργο δηλαδή. Άρα λοιπόν, μακάρι να υπάρξουν αγρότες, έστω και μετά από κάποια χρόνια, που να ενδιαφερθούν να συνδεθούν. Για να τελειώσει αυτή η παραφιλολογία.